Στο τηλέφωνο έχουμε τον πρόεδρο, τον κύριο Τσιμαλίδη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσίαση στο δελτίο μας, κύριε Τσιμαλίδη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ποια είναι λοιπόν η εικόνα της υπόθεσης σήμερα, πόσο κοντά και πόσο μακριά βρισκόμαστε από το επιθυμητό αποτέλεσμα? Η υπόθεση, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει δρομολογηθεί, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω με μια καθυστέρηση. Αν θέλανε όλοι οι φορείς, θα γινόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα γρηγορότερα και δεν θα είχαμε να βγαίνουμε συνέχεια δηλαδή στις τηλεοράσεις και να λέμε τα προβλήματά μας για να λύνονται συντόμως. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα, ποια είναι η καθυστέρηση και ποια είναι η λύση κατά τη γνώμη σας? Εμείς προχθές είχαμε μια ενημέρωση προς τον Δήμο Αμιντέο, τον κύριο Μπιτάκη, τον Δήμαρχο, και τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινα, τον κύριο Κιωσέ. Δεν ήταν ελλαϊκή συνέλευση, γιατί κάποιοι είπαν ότι είναι ελλαϊκή συνέλευση. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό και να τα ακούσουν όλοι οι κάτοικοι, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Αν ήταν λαϊκή συνέλευση, όπως γνωρίζετε πάντα, βγάζουμε ένα δελτίο τύπου μια εβδομάδα νωρίτερα και θα ήταν και όλοι οι φορείς εδώ πέρα. Γιατί δεν ήταν λαϊκή συνέλευση. Ήταν μια ενημέρωση προς τον Δήμο Αμιντέο και στον κύριο Κιωσέ, όπως είπαμε πριν. Είναι σαφές, πρόεδρε. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω πριν να σας ενημερώσω για τα θέματα που συζητήσαμε, θέλω να τηρηθούν οι δεσμεύσεις από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια. Γιατί περάσανε πολλοί από το χωριό μας και μετά τη μεγάλη κατολίσθηση και γνωρίζουμε όλοι ότι είχαμε πολλές υποσχέσεις. Είπαν πολλά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να τηρηθούν οι δεσμεύσεις από την κυβέρνηση και από την περιφέρεια. Κώστα. Κύριε Πρόεδρε, πόσα χρόνια βρίσκονται οι κάτοικοι των αναργύρων στο ενίκιο με επιδότηση της ΔΕΗ μετά από τις υποσχέσεις ότι θα γίνει καινούργιο χωριό? Κύριε Μαυρίδη, καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Εγώ αυτό που πρέπει να σας πω ότι 10 Ιουνίου κλείνουμε τρία χρόνια. Και θα έχουμε και τη λήξη, από ό,τι γνωρίζουμε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, ότι ήταν για 3 χρόνια η επιδότηση ενοικίου και γι' αυτό οι κάτοικοι αγωνιούν αν πάρουμε παράταση ή όχι. Και αν δεν πάρουμε παράταση, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Εμείς γι' αυτό είχαμε την ενημέρωση προς τον Δήμαρχο και την περιφερειακή. Δεν πήρατε απάντηση. 10 Κώστα. Ιουνίου σταματάει η ΔΕΗ να δίνει επιδότηση. Έτσι ακριβώς. Αυτό που έχουμε γραπτό στα χέρια μας. Τώρα, αν δεν πάρει παράταση, οι κάτοικοι θα πρέπει να γυρίσουν στα σπίτια που, όπως γνωρίζετε όλοι, δεν κατοικούνται. Κύριε Πρόεδρε, δεν έχετε καμία απολύτως ενημέρωση, δηλαδή τι με έλεγενέστε, τι θα γίνει? Ενημερώσεις, κυρία Μαργοπούλου, έχουμε μόνο δύο τηλεφώνου, γιατί εμείς, όπως γνωρίζετε όλοι, δεν το αφήσαμε το θέμα τελευταία στιγμή. Και ο κύριος Χατζηδάκης, όταν είχε έρθει στο Αμήντο υπουργός με όλο του το επιτελείο, πήρα το λόγο ως πρόεδρος της κοινότητας αναργύρων και του ενημέρωσα για τα θέματα που έχουμε και σε εκκρεμότητα. Τον παραδώσαμε και ένα φάκελο για να έχει μια εικόνα για το θέμα των αναργύρων. Και αυτό που πρέπει να σας πω, και δεν το λέω δηλαδή για να θίξω κάποιους, είναι ότι προχθές ο κύριος Μπιτάκης ήταν στην Αθήνα, από ό,τι γνωρίζουμε όλοι, για τα ενεργειακά θέματα. Και ως πρόεδρος τον ενημέρωσα τον κύριο Μπιτάκη να πει τον κύριο Χατζηδάκη για τα δύο θέματα που εκκρεμούν, όπως είναι η επιδότηση του ενοικίου και θα ακούσετε και παρακάτω για τα 188 στρέμματα που δεν έγινε απαλωτρίωση από τη ΔΕΗ. Και η απάντηση του κύριου Θωμά του Υφυπουργού ήταν: δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Έχασε τώρα το φάκελο. Τι να σας πω εγώ. Χάθηκε στην πορεία. Χάθηκε ένα ακόμα φάκελο. Καταλάβατε. Ενημερώστε δεν το λέω τώρα. Δεν θέλω να ρίξω ευθύνες. Όχι, απλά εμείς θέλουμε να τελειώσει η διαδικασία αυτή γρήγορα, γιατί στην κυριολεξία το γνωρίζετε όλοι ότι εδώ οι κάτοικοι, όσοι μείναμε, οι λίγοι τέλος πάντων, υποφέρουμε, και αυτοί που φύγανε κυνηγημένοι από τα σπίτια τους και πήγανε στην Πτολεμαϊδα ή σε διάφορες άλλες κατοικίες, δεν το γνωρίζει κανένας το πώς ζουν και πώς περνάνε και ξημερώνουν και κοιμούνται τα βράδια στα σπίτια τους. Άρα η ενημέρωση για το θέμα της απαλωτρίωσης ποια είναι η δική σας? Εμείς αυτό που πρέπει να σας πω και σήμερα, επειδή μίλησα και με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κιωσέ, και με τον κύριο Ανδρέο, είναι ότι το πρώτο θέμα ήταν πότε θα έρθει η Επιτροπή για να βγάλει τις κατηγορίες των σπιτιών. Και σήμερα πήρα μια απάντηση πιθανών, να το γνωρίζουν και οι κάτοικοι. Θα βγάλουμε και μια ανακοίνωση, γιατί θα πρέπει να είναι οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Δεν μπορούμε να πούμε η Επιτροπή ή ο Πρόεδρος μόνιμα στα σπίτια τους. Ο κάθε κάτοικος θα ενημερώνεται από το τοπικό συμβούλιο ποια σπίτια θα δούμε αύριο, ξέρω εγώ, τη Δευτέρα, την Τετάρτη, και θα είναι όλοι κάτοικοι στα σπίτια τους. Και πιθανόν, από ό,τι μου είπε ο κύριος Ανδρέου, θα είναι την Παρασκευή η Επιτροπή και θα ξεκινήσει για να βγάλουμε τις κατηγορίες των σπιτιών. Αυτό είναι θετικό. Μάλιστα. Πρόεδρε. Τώρα για τα επόμενα δύο θέματα που σας είπα, για την επιδότηση ενοικίου και για την απαλωτρίωση των 188 στρεμμάτων, δεν έχουμε κάτι. Αυτό που γνωρίζω εγώ τη Δευτέρα, ο κύριος Μπιτάκης μαζί με τον κύριο Κιωσέ,
στείλαν μια επιστολή προς τον Υπουργό για τα δύο θέματα αυτά και θα περιμένουμε γραπτό στην απάντηση ή ο κύριος Περιφερειάρχης να βγάλει ένα δελτίο τύπου και να λέει ότι η παράταση των ενεργείων είναι για ένα χρόνο, για δύο, δεν ξέρω για πόσο, να το δουν οι κάτοικοι και να ησυχάσουν. Γιατί αλλιώς εμείς δεν θα ησυχάσουμε αν δεν δούμε κάτι γραπτό και για την απαλωτρίωση των 188 στραμμάτων και για όλα αυτά τα θέματα που σας είπα πριν. Θα το μεταφέρουμε και εμείς όσο μπορούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Δεν θέλουμε να πάμε σε άλλες ενέργειες να κάνουμε κινητοποίηση και τέτοια. Πιστεύω ότι θα δοθούν οι λύσεις. Θα το δούμε. Μακάρι.